σε όλους τους φίλους. Σήμερα σε αυτό το βίντεο είχαμε καιρό να κάνουμε ανάλογο βίντεο. Θα δούμε το πρόγραμμα Puran File Recovery, το οποίο μας βοηθάει να ανακτήσουμε χαμένα ή διαγραμμένα αρχεία στον υπολογιστή. Κάνει κάποιες βασικές λειτουργίες σωστά και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Με το που ανοίξετε λοιπόν το πρόγραμμα, στο πάνω μέρος σας εμφανίσει όποια partition έχετε, όπως και τους δίσκους που έχετε συνδεδεμένους στον υπολογιστή. Εμείς επιλέγουμε για παράδειγμα τον SE. Εδώ στα δεξιά έχουμε τις επιλογές Deep Scan, Full Scan, Find Lost Files και Scan Custom List. Ουσιαστικά το Custom List μας βοηθάει να επιλέξουμε τον φάκελο και το αρχείο που θέλουμε για να μπορέσουμε να ψάξουμε συγκεκριμένα αρχεία τα οποία έχουν διαγραφεί, για να μην ψάξει όλο τον υπολογιστή και μας εμφανίσει, όπως είδαμε πριν, πάνω από 20.000 αρχεία τα οποία έχουν διαγραφεί. Μας εμφανίζει λοιπόν όλες εδώ τις καταλήξεις, τα extensions. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο το οποίο δεν το βλέπουμε εδώ, ερχόμαστε στο Add, επιλέγουμε στο Extensions την κατάληξη, πατάμε OK. Αν θέλετε βάλτε και ένα όνομα για να μπορείτε να το ξεχωρίζετε από το House και επιλέγετε μόνο αυτό αν θέλετε, ξετικάρετε όλα τα υπόλοιπα και ξεκινάει το scan. Εδώ στα αριστερά, αφού πατήσουμε scan, μας εμφανίζει μια μεγάλη λίστα με αρχεία τα οποία έχουν διαγραφεί. Εφόσον θέλουμε να κάνουμε και βρούμε κάποιο αρχείο, ερχόμαστε από εδώ στο Recover, κάνουμε search ουσιαστικά, βλέπετε, μόνο για φωτογραφίες, μουσική, αρχεία, βίντεο, συμπιεσμένα αρχεία ή όλους τους φακέλους. Και αφού βρούμε το φάκελο που θέλουμε, πατάμε παράδειγμα το αρχείο εδώ και επιλέγουμε το Recover. Μόλις μαζέψει την επιλογή Just Recover, Recover with Folder Structure, Recover with Custom Size. Μπορεί να κάνει το Just Recover, το οποίο επιλέγετε που θέλετε να το κάνει. Σου λέει ότι το πρόγραμμα είναι το καλύτερο από εφόσον είναι αρχεία τα οποία έχουν διαγραφεί από συγκεκριμένους φακέλους, να το επαναφέρει στο συγκεκριμένο φάκελο. Εάν εσείς δεν θέλετε, το επαναφέρετε στο desktop. Εγώ το κάνω για το παράδειγμα. Και σας εμφανίζει στα αριστερά το αρχείο το οποίο έχετε ανακτήσει. Κάνει αρκετά καλή δουλειά για δωρεάν πρόγραμμα. Φυσικά δεν ξέρω αν θα κάνει την ανάλογη δουλειά, θα σας βρει αρχεία από δίσκους οι οποίοι έχουν χτυπηθεί, έχουν ζημιά, όπως από USB flash ή από σκληρούς δίσκους οι οποίοι έχουν σοβαρή ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν καταφέρετε να ανακτήσετε τα αρχεία από κάποιο δωρεάν πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικούς επαγγελματίες, εφόσον τα αρχεία σας είναι σημασίας, είτε επί δουλειά σας είτε έχετε κάποια μεγάλη γκάμα πληροφοριών. Εγώ προτείνω προσωπικά την εταιρεία Data Recall, από η οποία ειδικεύεται στην ανάκτηση δεδομένων και στην ανάκτηση αρχείων. Εμένα προσωπικά, το λέω από προσωπική εμπειρία, είχαν κάνει φοβερή δουλειά στην ανάκτηση αρχείων με πάνω από 90% ολική σχεδόν ουσιαστικά ανάκτηση από ένα σκληρό δίσκο, ο οποίος πραγματικά μου είχε καταστραφεί και είχα σώσει χιλιάδες αρχεία. Σας έχω και link κάτω από το βίντεο για να επισκεφτείτε την εταιρεία εφόσον ψάχνετε κάποια ανάλογη εταιρεία ανάκτησης δεδομένων και επαναφοράς αρχείων και θα δείτε περισσότερες πληροφορίες πάνω στο site για ό,τι άλλο χρειαστείτε. Σας έχω φυσικά και ένα link για το Puran File Recovery κάτω από το βίντεο για να το κατεβάσετε, να το κάνετε εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι εύκολη. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο για κάποια διευκρίνηση. Μπορεί να σας απαντήσει κάποιος χρήστης. Αν έχω το χρόνο, μπορώ να σας βοηθήσω κι εγώ. Δεν έχω συνήθως πάρα πολύ χρόνο για να απαντάω σε σχόλια. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά σχόλια σε πάρα πολλά βίντεο και ο χρόνος που κάνω και αυτά τα βίντεο είναι σχετικά περιορισμένος. Συνεπώς, ό,τι μπορέσετε να κατεβάσετε μόνοι σας από τα links που σας δίνω, να ακολουθήσετε τις οδηγίες και εφόσον μπορέσει κάποιος άλλος χρήστης να σας βοηθήσει και να σας διευκολύνει να κατεβάσετε όλα τα αρχεία που ψάχνετε και να ουσιαστικά να σας διευκολύνει σε κάποια άλλη απορία που τυχόν έχετε. Φυσικά, αν μπορέσω και εγώ, θα απαντήσω ένα σχόλιο στο σχόλιο σας, να είναι αναλυτικό όσο πιο πολύ γίνεται, με περισσότερες πληροφορίες, να μπορέσω και εγώ, όποτε έχω τον χρόνο, να σας βοηθήσω. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι εφόσον το παρακολουθείτε. Θα κάνω μια ουσιαστικά αναλυτική αναφορά σε πάρα πολλά δωρεάν προγράμματα ανάκτησης δεδομένων και ανάκτησης αρχείων. Συνεπώς, μείνετε συντονισμένοι.